Προχωράμε αμέσως στην τηλεφωνική σύνδεση με τον κύριο Χρήστο Τοκαμάνη, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής του συνδυασμού της παράταξης επί το έργων, πρώην δήμαρχος Δημοτήχου και ο άνθρωπος ο οποίος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά τις αποφάσεις τις προηγούμενες από το εκλογοδικείο της Αλεξανδρούπολης για το θέμα των εκλογών στο Δημότυχο. Κύριε Τοκαμάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Πατούνα. Ενημερωθήκαμε από την πλευρά του κυρίου Χατζηγιάννογλου για ό,τι συνέβη χτες, αλλά θα θέλαμε οπωσδήποτε να ακούσουμε τα δικά σας. Γιατί ακριβώς έχουμε μια καθυστέρηση τώρα ενός μιας εβδομάδας προθεσμία ζητήσατε για το υπόμνημα, σε τι αφορά αυτό? Όχι, δεν ζητήσαμε εμείς. Είναι η σύνηθις διαδικασία, η συνήθις διαδικασία που γίνεται. Ναι. Συζητήθηκε στην έδρα, δηλαδή εισήχθη το θέμα μας χθες και πάντοτε το δικαστήριο δίνει ένα εύλογο χρονικό διάστημα 4-5 ημέρες για να υποβληθεί από κάθε πλευρά υπόμνημα, ένα σύντομο υπόμνημα, συμπληρωματικό υπόμνημα. Έτσι προβλέπεται από τον νόμο. Το περιεχόμενο του οποίου ποιο θα είναι? Δεν ήταν μέσα στα ήδη υπάρχοντα επιχειρήματα κάτι που έχει υποβληθεί ήδη? Πρέπει να συμπληρωθεί? Ναι, βεβαίως. Όχι, όχι. Θα είναι τα ίδια. Απλώς θα είναι πιο σύντομο, γιατί αυτό θα αναγνωστεί, θα το διαβάσουμε και όλοι. Ναι. Κάποια περίληψη δηλαδή όσων αναλυτικά έχετε ήδη υποβάλει? Στην ουσία αυτό θα είναι. Σωστά. Ναι, αυτό θα είναι. Και αυτό θα πρέπει μέχρι πότε, την Τρίτη? Ναι, νομίζω μέχρι την Τρίτη. Ή την Τρίτη ή την Τετάρτη, ναι. Ναι. Νομίζω μέχρι τις 2 του μηνός, ναι. Μετά τι θα ακολουθήσει λοιπόν? Μετά έχουμε... Μετά, κοιτάξτε, ο εκλογικός νόμος προβλέπει σύντομες προθεσμίες. Θεωρώ σε ένα μήνα περίπου πρέπει να βγει η απόφαση. Σε ένα λεπτό. Δηλαδή να... Για δύο περίπου μίλησε ο κύριος Χατζηγιάννογλου, άρα μπορεί να είναι ένα μήνα δύο. Ναι, το μέγιστο μάλλον θα είναι αυτό ίσως. Γιατί ο εκλογικός νόμος αλλιώς, η απόφαση αυτή, αν ήταν μια συνήθις προσφυγή που γίνονται για διοικητικά θέματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι, μπορεί να κάνει 1-1,5-2 χρόνια να βγάλουν απόφαση. Ναι, βέβαια. Αργεί πολύ το Συμβούλιο της Επικρατείας. Απλώς τώρα και στο πρωτοδικείο και εδώ ο εκλογικός νόμος προβλέπει σύντομα διαστήματα, γιατί είναι ακριβώς εκλογές και παλιά προσέφευγε ένας και δικαιωνόταν όταν έλεγε η θητεία. Καταλάβατε η απορρίπτωτα. Άλλαζαν. Μετά πηγαίναμε σε επόμενες εκλογές στην ουσία. Έτσι, όπως ναι, γι' αυτό. Τραβούσαν οι χρόνοι. Τώρα λοιπόν θα περιμένουμε. Για αυτό το λόγο, ναι. Έναν με δύο μήνες ακόμα. Ναι. Πείτε μας λίγο το περιεχόμενο της προσφυγής για να το καταλάβουμε από την πλευρά σας. Ποια είναι η ένστασή σας επί του αποτελέσματος? Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα είχαμε στην ουσία 60 ψηφοδέλτια, ήταν 66, κάναμε ένσταση σε κάποια, σε κάποια ψηφοδέλτια δικά μας που είχαν ακυρωθεί ενώ ήταν έγκυρα και έγιναν δεκτά και μειωθήκαμε, είχαμε κάνει σε πολλά όπως και αυτοί είχαν κάνει, απορριφθήκαν τα περισσότερα, εμείς δικαιωθήκαμε σε 6 ψηφοδέλτια και η διαφορά μας από 66 έφτασε στα 60. Ναι. Άρα αυτή είναι η διαφορά μας, 60. Συνεπώς 31 ψηφοφόροι, εάν ψήφιζαν ανάποδα, αλλάζαν το αποτέλεσμα, ναι, όπως καταλαβαίνετε. Και τι θεωρείτε άγκυρα αυτά τα 60 τώρα, μπορεί δηλαδή ή τα 30? Όχι. Είναι έγκυρα. Αυτά οριστικά και μετά είναι έγκυρα. Οπότε... Απλώς εμείς ζητούμε να διαγραφούν, να ακυρωθούν, επειδή το ίδιο διοικητικό δικαστήριο ακύρωσε τους δημοτικούς συμβούλους, ναι, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα να βάλουν υποψηφιότητα. Ναι. Και αντικαταστάθηκαν από τους επόμενους μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, ακριβώς. Ναι. Οι δύο αυτοί πήραν συνολικά και οι δύο 950 ψηφοδέλτια περίπου. Ναι. Το λογικό είναι, επειδή ήταν τέτρα σταυρία, το λογικό είναι ότι επηρεάσανε το 1/4 των ψηφοφόρων που πήραν. Αν και δεν είχαν όλα τέτρα σταυρίες, ήταν και μονοσταυρίες και δισταυρίες και τρισταυρίες. Αλλά αν βάλουμε ότι όλα τα ψηφοδελτία τους είχαν τέτρα σταυρία, ήταν περίπου 220 ψηφοδελτία που επηρεάσανε. Mm. Είναι μια λογική σκέψη αυτή, γιατί ήταν η τέτρα σταυρία. Και λέτε, αφού είναι 60 μόνο η διαφορά, αν αυτά τα 220 ψηφοδέλτια αλλάζανε. Ναι, γιατί είναι μικρή η διαφορά μας και πολλά είναι τα ψηφοδέλτια που πήρανε όχι μόνο οι δύο. Τώρα
ήταν και άλλοι δύο οι οποίοι δεν εκλεγήκανε, οι οποίοι όμως προσθέσαν στο συνδυασμό άλλα 500 ψηφοδέλτια, ο ένας 300 και ο άλλος 200, στο περίπου είναι τα νούμερα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή σύνολο ήμασταν 550 ψηφοδέλτια κάναμε ένσταση. Απλώς το δικαστήριο εδώ το διοικητικό, το πρωτοβάθμιο στην Αλεξανδρούπολη, τους δύο οι οποίοι δεν τους εξέτασε, δηλαδή τους απέρριψε, δεν χάσαν κάποια έδρα γιατί δεν είχαν έδρα. Δεν είχαν εκλογή. Ναι, ναι. Θα μπορούσε όμως να κάνει δεκτή την ένσταση, ούτως ώστε να τους βγάλει και από τη σειρά, γιατί όταν ανακηρύσει και αυτοί που δεν βγήκαν είναι πρώτος επιλαχών, δεύτερος επιλαχών, τρίτος επιλαχών, καταλάβατε. Ναι. Έπρεπε να τους διαγράψει και από εκείνη τη... Εμείς κάναμε, η ένστασή μας αφορά και για τους δύο, αλλά αφορά και για τους δύο οι οποίοι θεωρητικά εντός εισαγωγικών δικαιωθήκανε στο πρωτοβάθμιο. Εμείς θέλουμε να ισχύσει και για αυτούς. Δηλαδή η διαφορά μας ήταν 1450 ψηφοδέλτια. Τώρα εσείς μιλάτε όμως προσωπικά για συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους και ναι, εγώ σας λέω τι αφορά η προσφυγή που κάναμε. Ωραία. Αυτό. Στο αντεπιχείρημα ότι κατά βάση ο ψηφοφόρος επιλέγει πρώτα την παράταξη και μετά το άτομο το οποίο θα τον εκπροσωπήσει. Εντάξει, αυτά τα αναπτύξανε από ό,τι ξέρω και η παράταξη του κύριου Δημάρχου έστειλε, ο δικηγόρος τους έστειλε υπόμνημα, ναι, προτάσεις. Ναι. Και ο δικός μας ο δικηγόρος, ο οποίος αγόρευσε κιόλας, αγόρευσε δηλαδή, γιατί συζητήθηκε στην έδρα, ήταν πενταμελές οι σύμβουλοι της επικρατείας που εκδικάσανε, συζητήσαν, είπαν συζητείτε και αναθέσαν, όπως ξέρουμε, σε έναν από τους εισηγητές, ο οποίος θα εισηγηθεί αν θα γίνει δεκτή ή όχι η ένστασή μας. Σε αναμονή πάντως οποία... είμαστε. Ναι, σε αναμονή είμαστε. Ναι, αυτά είναι μέχρι... τώρα που σας εξηγώ, ναι, είναι τυπικά. Εγώ τυπικά. Το τι θα γίνει... δεν το γνωρίζω. Ουσιαστικά τι πιστεύετε όμως, τι νιώθετε. Δεν μπορείτε να το προδικάσετε. Όχι, δεν μπορώ. Ναι. Εγώ απλώς κάναμε την ένσταση γιατί αυτό θεωρούσαμε δίκαιο εμείς. Το θεωρείτε και εσείς προσωπικά, κύριε Τοκαμάνη, αυτό ή πέρα, οι δημοτικοί σας σύμβουλοι εκλεγμένοι, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους έχουν κάθε λόγο. Και εκείνοι όλοι. Όλοι η παράταξη, γιατί όλοι κάναμε την ένσταση, αλλά... 56 υποψήφοι κάναμε την ένσταση. Ναι. Αλλά το τι θα γίνει θα αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη. Και αυτό που θα αποφασίσει είναι οριστικό και τελεσίδικο και αποδεκτό από όλους. Ναι. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα προσφύγετε λοιπόν στην ευρωπαϊκή, αν δεν σας δικαιώσει η ελληνική. Όχι, δεν νομίζω. Τελευταία νομική αντιπαράθεση αυτή, λοιπόν. Έτσι είναι, στην πατρίδα μας αυτή είναι και αυτό είναι το λογικό τώρα από εκεί και πέρα. Εντάξει, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορείτε να προσφύγετε και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θεωρείτε ότι όντως όλο αυτό είναι υπέρ σας και έχετε το δίκιο και όλα τα επιχειρήματα. Τα οποία όμως υπάρχουν και αντιεπιχειρήματα, αν θα ισχύσουν μετά τι θα κάνουν, δεν... Ναι, γιατί μετά θα το αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν θα ξαναγίνουν εκλογές, ναι, και αν θα γίνει αυτόματα αναλλαγή της Δημοκρατικής Αρχής, της Δημοτικής Αρχής. Αυτό μπορούν και τώρα, δηλαδή, επειδή μπορούν να νομολογήσουν, μπορούν να πούν οτιδήποτε, ή να ξαναγίνουν εκλογές, ή να διαγραφούν ψηφοδέλτια, ή να μην γίνει τίποτα. Ναι. Είναι μέσα... Έναν από τους ισχυρούς λόγους που επικαλέστηκε ο κ. Χατζηγιάννογλου, θεωρώντας ότι δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, είναι ότι το εκλογοδικείο της Αλεξανδρούπολης στηρίζεται βασικά στις αποφάσεις και τους νόμους του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οπότε το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι στην ουσία σαν να έχει ήδη αποφασίσει. Δεν μπορεί να αναιρέσει τον εαυτό του. Ναι, αλλά. Όχι. Εσείς, το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να αποφασίσει, γιατί πάντοτε, άμα δείτε, παρόλο ότι υπάρχει ελληνική νομοθεσία, όταν έχει κενά, γιατί η ελληνική νομοθεσία λέει ότι σε περίπτωση που δεν δικαιούται κάποιος, χάνει την έδρα του. Τελεία. Δεν λέει παραπέρα τι γίνεται με τους σταυρούς. Mm-hmm. Χάνει την έδρα του. Τελεία. Δεν έχει τίποτα άλλο. Το υπόλοιπο το δηλαδή, αποφασίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας επιτόπου ανά περίπτωση. Αν θα βγάλει απόφαση, mm-hmm, που θα είναι, δηλαδή αν θα πάει παραπέρα,
θα είναι πια νομολογία, θα είναι νόμος. Γιατί η αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά είναι νόμος. Καταλάβατε. Και έχουμε, αν ρωτήσετε τους νομικούς, εκτός από την νομοθεσία, εκτός από τις εγκυκλίους και τα λοιπά, είναι και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που συμβουλεύονται, γιατί κάτι που δεν το προβλέπει ο νόμος ή ακόμα και αντίθετα με τον νόμο, αν βγει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπερισχύει του νόμου. Καταλάβατε. Ναι. Καταλαβαίνω ότι οπότε έχουμε ακόμα μπορεί, λίγο δηλαδή, η απόφαση τους, ναι, εάν θα μας δικαιώσει, θα αποτελέσει και νομολογία. Καταλάβατε. Ναι. Αλλά το τι θα γίνει δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ελπίζετε, όμως θα κάνετε την προσφυγή. Αλλά... Ποια είναι η δικιά μας η λογική και για ποιο λόγο το κάναμε. Πιστεύετε ότι ήταν το ορθόν αυτό ώστε εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, γιατί μέχρι να λήξει το θέμα θα φτάσει σχεδόν 1,5 χρόνο από τις εκλογές τις περασμένες, ένα θέμα ακόμα εκκρεμεί και ορείται για την τοπική κοινωνία του Δημοτήχου, πώς έχει δημιουργήσει αυτό? Εντάξει, δεν υπάρχει όμως κυβέρνηση, υπάρχει δημοτήχος. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα εκ του περισσού λένε τι λυπούνται τον κόσμο, τι έπαθε δηλαδή οι ψηφοφόροι, οι δημότες, οι κάτοικοι. Δεν επηρεάζονται από αυτό, λέτε? Δεν επηρεάζονται, δεν υπάρχει. Να πω ότι δεν υπήρχε δήμαρχος και δεν υπήρχε δημοτικό συμβούλιο, δεν παίρνονταν αποφάσεις, τότε ναι. Απλά αυτό έχει και ένα κόστος και ψυχολογικό αλλά και οικονομικό, γιατί και εσείς τώρα για να φτάσετε μέχρι εκεί σίγουρα έχετε εξοδεύσει και πολλά χρήματα. Ναι, είναι για τις δύο παρατάξεις αυτό. Ναι. Οι παρατάξεις, από την τσέπη σας στην ουσία τα δίνετε αυτά. Δεν είναι εννοείται, ναι. Όχι, βέβαια. Είναι μεγάλα τα ποσά, κύριε Τοκαμάνη, για να προσφύγει κανείς μέχρι και το Συμβούλιο της Επικρατείας? Αν θυμάμαι καλά, βεβαίως, είναι αρκετά. Είναι από 4,5 μέχρι 8,5 χιλιαρίκα. Μάλιστα. Ναι, αλλά είναι και τα τελευταία, οπότε δεν έχετε κάτι άλλο στο να προχωρήσετε. Πάμε για οριστική απόφαση και την περιμένουμε σε 1-1,5 μήνα από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα, ναι, αυτό ευελπιστούμε ότι θα βγει σε ένα, άντε δύο να πάει, ναι. Έχουμε τη διαβεβαίωση, δεν θα προσφέρετε περαιτέρω. Εντός του έτους θα λήξει η υπόθεση. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Τοκαμάνη, καλή συνέχεια. Αυτή είναι η δικιά μου η γνώμη. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να επεκταθώ παραπέρα, αλλά πρέπει να σας πω οποιοδήποτε είναι το αποτέλεσμα. Θα συνεδριάσει πάλι ο συνδυασμός και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Εγώ σας είπα την προσωπική μου γνώμη, έτσι. Τι εννοεί? Για το ότι αν θα προσφύγει σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Για να πάμε παραπέρα και τα λοιπά. Αυτό, αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι επηρεάζεστε τελικά. Όχι επηρεάζομαι. Δημοκρατικά πρέπει να αποφασίσουμε κατά πλειοψηφία τι θέλουμε. Επειδή εσείς υγείστε τη παράταξη και του συνδυασμού και δεν έχει σημασία. Αντιπολίτευση. Και εσείς θα είστε ο άνθρωπος που θα κληθείτε να γίνετε δήμαρχος ή όχι, αν αλλάξει κάτι. Εντάξει. Ναι. Όχι, θα αλλάξουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι και οι 56 οι υποψήφοι έχουν λόγο και άποψη και πρέπει να ερωτηθούν. Ωραία. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κύριε Τοκαμάνη, επιστρέψατε. Να σας ευχηθώ καλή επιστροφή. Είστε εδώ στην πατρίδα. Εδώ είμαι. Στο δημότυπο. Δεν ήσασταν και πήγατε χθες Αθήνα εσείς? Όχι, δεν πήγα. Ο δικηγόρος. Εντάξει, ο δικηγόρος παρέστη μόνο, μάλιστα. Όχι, εμείς δεν πήγαμε. Δεν ξέρω αν. Ο κ. Δήμαρχος ήταν στην Αθήνα, επιστρέφει σήμερα, αυτό μας είπε. Ήταν, αλλά από ό,τι ξέρω δεν ήταν στο δικαστήριο. Τουλάχιστον αυτό μου είπε ο δικηγόρος μου, ότι δεν ήταν στο ακροατήριο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Τοκαμάνη. Καλή συνέχεια. Παρακαλώ. Αλλά δεν ξέρω, αυτά μου είπε ο δικηγόρος. Τώρα ρωτήστε τον δήμαρχο. Σας είπε ότι ήταν στο δικαστήριο ο δήμαρχος. Δεν το διευκρίνησα αν ήταν στο δικαστήριο, ότι ήταν στην Αθήνα σίγουρα. Τώρα να δικάζεται ένα τέτοιο θέμα και να μην είναι έστω απ' έξω, το θεωρώ και πρέπει... δύσκολο. Αν ήταν, θα ήταν στο ακροατήριο, γιατί ξέρετε, είναι ακροατήριο. Είναι το δικαστήριο όταν γίνεται, όταν συζητείτε. Ωραία. Είτε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, είτε Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε Άριος Πάγος, υπάρχει και ακροατήριο. Εσείς δεν θέλατε να είστε και στο ακροατήριο, να τα δείτε από κοντά και να τα ακούσετε, να έχετε ίδια γνώμη? Όχι, τι να ακούσω, δεν υπήρχε λόγο. Δεν μιλάνε οι δικαστές, μιλάνε οι δικηγόροι. Ωραία. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ, κύριε Τοκαμάνη. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Να είστε καλά, έγινε, ευχαριστώ, γεια σας.
Ο δημοτικός σύμβουλος Δημοτήχου και επικεφαλής επί το έργο, ο κύριος Τοκαμάνης, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε αμέσως στο διαφημιστικό διάλειμμα. Καθυστερήσαμε αρκετά και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή να περιμένει υπομονετικά ο επόμενος καλεσμένος μας. Προχωράμε.